Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο πάντοτε το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι ποτέ μας δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε ποτέ μας θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά μαθητές είμαστε, όπου μαθητεύουμε μαζί με εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού, δια του Ιησού Χριστού και πιστεύουμε εν Πνεύματι Αγίω, για όλα τα ζητήματα τα οποία μας και σας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με τον αδελφό μας τον Γιάννη από την Αθήνα. Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού. Παρακολουθώντας τις εκπομπές σας με πολύ ενδιαφέρον και διαβάζοντας παράλληλα τις γραφές, δημιουργήθηκαν κάποιοι προβληματισμοί και απορίες, τις οποίες παραθέτω παρακάτω και παρακαλώ αν μπορείτε να τις σχολιάσετε. Ναι, αγαπητέ αδελφέ Γιάννη, και ευχαριστούμε τον Θεό για σένα. Πρώτον, σχετικά με το κάλυμα των γυναικών στην προσευχή ή την προφητεία, όπως αναφέρεται στην Α επιστολή προς Κορινθίους, Ι' Α και 1-16, αφορά και τις ανήπαντρες ή μόνο τις παντρεμένες. Ποιος ο λόγος να έχει μια ανήπαντρη κοπέλα κάλυμα, εάν δεν έχει ως κεφαλή κάποιον άντρα? Ναι, αγαπητέ, θα συνεχίσουμε τα επόμενα μετά, με την πρώτη σου ερώτηση. Μιλάμε για το κάλυμα των γυναικών που αναφέρεται πράγματι στη Ι' Α, στην Α επιστολή προς Κορινθίους, στο Ι' Α κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο θα αρχίσω. Θέλω δε να εξεύρετε ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός. Κεφαλή δε της γυναικός ο Ανήρ. Κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Κεφαλή λοιπόν της γυναικός είναι ο άνδρας. Αν είναι παντρεμένη, ο άνδρας της. Αν δεν είναι παντρεμένη, ο άντρας στον οποίο ανήκει. Αν νεαρά, στον πατέρα της. Αλλά εν γέννη η κεφαλή της γυναικός είναι ο Ανήρ. Το λέει και παρακάτω, ας διαβάσουμε όμως. Πας Ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, πας Ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχει και καλυμμένη την κεφαλή αυτού, κατεσχύνει την κεφαλή αυτού, που είναι ο Χριστός. Πάσα δε γίνει, δεν λέει παντρεμένη ή ανήπαντρη, πάσα δε γίνει προσευχομένη προφητεύουσα, με την κεφαλήν ασκεπή κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτής που είναι ο άντρας. Διότι εν και το αυτόν είναι με την εξυρισμένη. Τότε στους Κορινθίους οι πόρνες γυναίκες ξύρισαν το κεφάλι τους. Είναι το ίδιο με την εξυρισμένη. Επειδή, εξήγει, εάν δεν καλύπτεται η γυναίκα όταν προφητεύει ή προσεύχεται, τότε ασκουρεύσει και τα μαλλιά της. Αλλά αν είναι εσχρόν στη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά της, γιατί τα μαλλιά της, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι η δόξα της γυναίκας, αν είναι εσχρόν στη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά της, να ξυρίζεται, τότε ασκαλύπτεται όταν προφητεύει ή προσεύχεται. Διότι ο μεν άντρας δεν χρεωστεί, δεν είναι υποχρεωμένος να καλύπτει την κεφαλή αυτού, επειδή είναι εικόν και δόξα του Θεού. Γι' αυτό, επειδή είναι εικόν και δόξα του Θεού, γιατί ο Θεός τον Αδάμ έφτιαξε.
κατά την εικόνα του Θεού και κατά την ομοίωση αυτού εν τέλει. Ενώ τη γυναίκα την έφτιαξε κατά την εικόνα του Αδάμ και από τον Αδάμ. Θα το δούμε όμως και αυτό. Διαβάζω πάλι το 7 εδάφιο. Διότι ο Μένανίρ δεν χρεώστη να καλύπτει την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικόν και δόξα του Θεού. Η δε γυναίκα είναι δόξα του ανδρός. Και όταν λέει του ανδρός, δεν είναι μόνο του ανδρός στον οποίο ανήκει. Διότι ο Ανίρ, και εδώ το εξηγεί πολύ καλά, δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γυναίκα προήλθε από τον άντρα. Επειδή δεν εκτίσθη ο άντρας δια τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα δια τον άντρα. Δια τούτο η γυναίκα χρεωστεί να έχει εξουσία επί της κεφαλής αυτού δια τους αγγέλους. Αυτό είναι το πολύ σοβαρό εδάφιο. Κάθε γυναίκα έχει υποχρέωση να έχει εξουσία, να έχει φέρει κάλυμα όταν προσεύγεται, προφητεύει για την παρουσία των αγγέλων. Για να μην δοξάζεται η δόξα της, που είναι ο άντρας, το καλύπτει την κεφαλή για να δοξάζεται ο Θεός, που είναι η δόξα του ανδρός. Ο Χριστός που είναι η δόξα του ανδρός. Ώστε στην προσευχή για να παρευρίσκονται οι άγγελοι, όταν προσεύχεται ή προφητεύει μία γυναίκα μέσα σε μία προσευχή ανδρών και γυναικών, για να παρευρίσκονται οι άγγελοι, είναι ανάγκη η γυναίκα να κατακαλύπτεται, μάλιστα λέει το κείμενο. Τι θα πει κατακαλύπτεται? Καλύπτεται πολύ, πάνω από τα μαλλιά της. Συνεχίζω. Πλην ούτε ο άντρας χωρίς τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άντρα υπάρχει. Διότι καθώς η γυναίκα είναι εκ του ανδρός, ούτε και ο άντρας είναι διά της γυναικός. Τα πάντα δε προέρχονται από το Θεό. Και συνεχίζει, κρίνατε εσείς καθεαυτούς. Είναι πρέπον γυναίκα να προσεύχεται στο Θεό να σκεπείς. Ύστερα πώς σας είπα, είναι πρέπον. Ή ούτε αυτή η φύση δε σας διδάσκει ότι ο άντρας μεν εάν έχει κόμην είναι ας αυτόν ατιμίαν, αν έχει κόμη και καλύπτει την κεφαλή του, είναι ατιμία. Η γυναίκα δε αν έχει κόμη είναι δόξα εις αυτόν, διότι η κόμη εδόθη εις αυτήν αντί περιβολέως. Δηλαδή ο άντρας στη φυσική του ζωή έχει μαλλιά ή δεν έχει μαλλιά, δεν έχει σημασία, γιατί η δόξα του είναι ο Χριστός. Αν όχι όμως μακριά μαλλιά, τότε είναι ατιμία σε αυτόν. Γιατί δημιουργεί περιβολέα στη φυσική του ζωή. Όταν δεν προσεύχεται ή προφητεύει, οφείλει να έχει ασκεπή την κεφαλή του. Χρεωστεί. Η γυναίκα όμως στη φυσική της ζωή, αντί για περιβολέα, έχει τα μαλλιά της. Και αν κάποια γυναίκα ατυχήσει και χάσει τα μαλλιά της, που είναι σπάνιο, γι' αυτό λέει δεν σας διδάσκει ούτε η φύση. Η γυναίκα δεν χάνει ποτέ τα μαλλιά της, ενώ οι άντρες περισσότεροι χάνουμε τα μαλλιά μας. Και ο Θεός το έχει κάνει για να καταλάβουμε και να διδασκόμεθα από τη φύση. Ότι η κόμη στον άντρα είναι ατιμία. Η κόμη στη γυναίκα είναι η δόξα στη γυναίκα. Στη φυσική της λοιπόν ζωή, ο Θεός έδωσε αντί περιβολέα τα μαλλιά της. Αν από ατυχία χάσει τα μαλλιά της, για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, τότε δεν κυκλοφορεί καραφλή η γυναίκα, βάζει περιβολέα, βάζει κάτι, βάζει μαντήλι, βάζει περούκα, κάτι βάζει. Όταν όμως προσεύχεται ή προφητεύει για τους αγγέλους, τότε χρεωστεί να κατακαλύπτεται, να φοράει κατακάλυμα, κάλυμα πάνω από τα μαλλιά της, για να δοξάζεται με την προσευχή της ο Θεός και να μπορούν να παρευρίσκονται οι άγγελοι. Δεν είναι λοιπόν θέμα παντρεμένης ή απάντρευτης γυναίκας. Πάσα γυναίκα, πάσα γυνή, προφητεύουσα ή προσευχομένη, χρεωστεί να κατακαλύπτει την κεφαλή της. Συνεχίζουμε με το δεύτερο ερώτημά σου, αγαπητέ μας Γιάννη, αδερφέ μας Γιάννη. Σχετικά με το γάμο και το διαζύγιο, γιατί μόνο στο Ματθαίο ε 32
και Ιώτα Θήτα 9 μιλάει για την πορνεία, ενώ στα άλλα Ευαγγέλια Μάρκος Ιώτα 2-10 και Λουκάς Ιώτα Σίγμα 18 δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Και γιατί μιλάει για πορνεία και όχι συγκεκριμένα για μοιχεία? Μήπως έχει σχέση με την περίπτωση της πορνείας κατά τη διάρκεια του Αραβώνα, όπως αναφέρεται στο Δευτερονόμιο και συγκεκριμένα στο Δευτερονόμιο ΚΒ 13-21 και συγκεκριμένα στο εδάφιο 21, ή μήπως έχει δηλαδή σχέση με το κοινό στο οποίο επαφήνεται ο κάθε Ευαγγελιστής, οι Ιουδαίους που γνωρίζουν ο Ματθαίος, οι Ιουδαίους που γνωρίζουν τον νόμο ή τους και οι εθνικούς, αντίστοιχα οι άλλοι Ευαγγελιστές? Πρώτα-πρώτα, αγαπητέ αδερφέ Γιάννη, πράγματι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο εγγράφει προς τους Ιουδαίους που γνώριζαν τον νόμο, το κατά Μάρκον προς τους Ρωμαίους, μάλλον να το πω από την αρχή, το κατά Ματθαίον προς τους Ιουδαίους και αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν σαν Μεσσία, γιατί τον περίμεναν. Το κατά Μάρκον απευθύνεται στους Ρωμαίους και φανερώνει, αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστόν σαν δούλο. Το κατά Λουκάν απευθύνεται στους Έλληνες και αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστό σαν άνθρωπο, και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο απευθύνεται στην Εκκλησία του Χριστού και αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστό σαν Υιό του Θεού του Ζώντος. Πράγματι υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, όμως έκτοτε τώρα ο Λόγος του Θεού απευθύνεται σε όλους μας και μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού πια, όχι χώρια τα Ευαγγέλια, ο Λόγος του Θεού, το Χριστό, ότι είναι Μεσσίας, ότι είναι δούλος, ότι είναι άνθρωπος και ότι είναι ο Υιός Θεού. Άρα τώρα δεν υφίσταται αυτή η διαφοροποίηση. Τώρα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους και δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Ιουδαίου και Έλληνος ή δούλου και ελεύθερου. Τώρα να πάμε στο αρχικό σου ερώτημα σχετικά με το γάμο και το διαζύγιο. Πρώτα-πρώτα, μοιχεία και πορνεία είναι δύο λέξεις με διαφορετική έννοια. Η πορνεία είναι η οποιαδήποτε αμαρτία σε σχέση με τις αρχικές σχέσεις των ανθρώπων, παντρεμένων ή απάντρευτων. Αν δηλαδή κάνει παράβαση στις αρχικές σχέσεις ένας απάντρευτος, αυτός είναι πόρνος. Αν κάνει παράβαση στις αρχικές σχέσεις ένας παντρεμένος, αυτός είναι και μοιχός και πόρνος. Η μοιχεία είναι παράβαση στο γάμο. Αν κάποιος παντρευτεί και χωρισμένοι, ελεύθερος, απάντρευτος. Παντρευτεί χωρισμένοι, είναι μοιχός, δεν είναι πόρνος. Αν κάποιος παντρεμένος ξαναπαντρευτεί, είναι μοιχός, δεν είναι πόρνος. Άρα μπορεί να είναι κάποιος πόρνος, απάντρευτος πορνεύει, κάποιος άνθρωπος να είναι και πόρνος και μοιχός, παντρεμένος που και πορνεύει και μοιχεύει, ή κάποιος που να είναι μόνο μοιχός, δηλαδή παντρεμένος που ξαναπαντρεύεται ή απάντρευτος που παντρεύεται χωρισμένη. Τελείως διαφορετικές έννοιες, κάποια στιγμή μπορεί να είναι κάποιος και το ένα και το άλλο. Τώρα, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον εξηγεί ο Λόγος του Θεού σήμερα προς όλους μας, και δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι αυτό θα ήταν παράλογο. Αυτός ο Λόγος του Θεού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον αφορά τους Ιουδαίους και δεν αφορά εμάς. Και ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι για όλους. Όταν λοιπόν το Ευαγγέλιο του Χριστού από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον περιγράφει ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να χωριστεί για καμία αιτία παρεκτός λόγου πορνείας, που εκεί πια επιβάλλεται ο χωρισμός, τότε εμείς δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, παρόλο που και στην επιστολή προς Κορινθίους στο Ζήτα κεφάλαιο, στο σίγμα ταφ κεφάλαιο, διαβάζω από το 15 εδάφιο: «Δεν εξεύρε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού, του σώματος του Χριστού? Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να κάνω μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Ή δεν εξεύρετε ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι ένα σώμα? Και θέλω συνείστε, λέγει, οι δύο ισαρκαμία. Όστις όμως προσκολάτε με τον Κύριο, είναι ένα πνεύμα. Φεύγετε την πορνεία, πάνω αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος, είναι εκτός του σώματος, ο πορνεύων όμως αμαρτάνει στο ίδιο αυτού σώμα». Άρα λοιπόν, όποιος πορνεύει, αμαρτάνει στο ίδιο αυτού σώμα,
Βασιλεία των ουρανών δεν έχει. Και όποιος είναι παντρεμένος μπορεί να χωρίσει τη γυναίκα του ή η γυναίκα τον άντρα της, μόνο το διαζύγιο δηλαδή απαγορεύεται αυστηρός από το Λόγο του Θεού και επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση της πορνείας ή στην περίπτωση της εγκατάλειψης. Αν κάποιος εγκαταλείψει, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αν κάποιος πορνεύσει, είσαι υποχρεωμένος ο Άγιος άνθρωπος του Θεού να χωρίσει τον πόρνο ή την πόρνη γυναίκα ή σύζυγο. Προφανώς δεν αναφέρεται στο Δευτερονόμιο ΚΒ 13-21 για την πορνεία του Αραβώνα και προφανώς δεν αναφέρεται το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μόνο στους Ιουδαίους, αλλά αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους του Θεού, τα παιδιά του Θεού που μελετούν το Λόγο του Θεού. Πάμε τώρα και στο τρίτο σου ερώτημα. Γιατί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέγει στο Μάρκος σίγμα 17-18 ότι δεν συγχωρείται στον Ηρώδη να παντρευτεί τη γυναίκα αυτού, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Ηρώδης είχε επίγνωση του θελήματος αυτού? Αλλά ακόμη και αν είχε σε εκείνη την περίοδο, δεν ίσχυε ακόμα νόμος Παλαιάς Διαθήκης όπου επιτρεπόταν το διαζύγιο και δεύτερος γάμος. Σας ευχαριστώ, να έχετε κάθε ευλογία πνευματική παρακυρίου. Να πάμε λοιπόν τώρα στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο σίγμα 17-18, σίγμα ταφ 17-18 διαβάζω. Διότι αυτός ο Ηρώδης απέστειλε και έπιασε τον Ιωάννη και έδεσε αυτόν εν τη φυλακή δια την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα Φιλίππου, του αδελφού αυτού, επειδή είχε λάβει αυτήν εις γυναίκαν. Διότι ο Ιωάννης έλεγε προς τον Ηρώδη ότι δεν είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Εδώ δεν μιλάει για θέματα γάμου ή διαζυγίου ή χωρισμού με βάση την Καινή Διαθήκη. Εδώ μιλάει για τη γυναίκα του αδελφού του που είναι απαγορευμένο με βάση το Λόγο του Θεού και διαβάζουμε από το Λεβιτικό το 10 κεφάλαιο και 18 και Ιωταΐτα κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Να το διαβάσουμε. Ασχημοσύνην γυναικός του αδελφού σου, δεν θέλεις αποκαλύψει διότι είναι ασχημοσύνη του αδελφού σου. Άρα απαγορεύει ο νόμος να αποκαλυφθεί η ασχημοσύνη της γυναίκας του αδελφού σου, γιατί στην πραγματικότητα αποκαλύπτει η ασχημοσύνη του αδελφού σου. Αλλά ακόμη και στο Κάπα κεφάλαιο του Λεβιτικού και 21 εδάφιο, λέγει ο Λόγος του Θεού, και αν της λάβει τη γυναίκα του αδελφού αυτού, είναι ακαθαρσία. Την ασχημοσύνη του αδελφού αυτού απεκάλυψεν, άτεκνη θέλουση μείνει. Άρα με βάση την Παλαιά Διαθήκη, τον νόμο, τον οποίον κήρυτε ο Ιωάννης γιατί είναι ο τελευταίος προφήτης του νόμου, προς τον Ηρώδη, ο οποίος γνώριζε τον νόμο, γιατί ήξερε την Παλαιά Διαθήκη, ο Ηρώδης, τον νόμο του Θεού, γι' αυτό και του έλεγε δεν είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Καμία σχέση δηλαδή με το γάμο ή το διαζύγιο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Τελειώσαμε τα ερωτήματά σου, αγαπητέ αδερφέ Γιάννη. Γι' αυτό με τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε με το επόμενο ερώτημά μας, που είναι μια αδελφή μας λέγει. Αδέλφια μου αγαπητά, ευχαριστώ το Θεό για το έργο που κάνετε και υπηρετείτε τον Κύριο προς όφελος των ψυχών μας. Με αφορμή κάποιο κήρυγμα που άκουσα στην Εκκλησία μας για την δωρεά των εργάνων, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει στο Λόγο του Θεού κάποια απάντηση, αν είναι θανάσιμη αμαρτία να συνενέσει κάποιος τη δωρεά των οργάνων του μετά θάνατον και αν αυτό μπορεί να του στερήσει τη μεταμόρφωση του σώματός του στην αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι ένα είδος αυτοκτονίας σώματος, καθώς άκουσα ότι τα όργανα αυτά είναι χρήσιμα για μεταμόσχευση όταν ο άνθρωπος είναι ημιθανής. Μια αδελφή σας, ευχαριστώ εκ των προτέρων. Πράγματι, η δωρεά των οργάνων που είναι τελευταίο επίτευγμα της επιστήμης είναι κάτι που απασχολεί πολύ και απασχολεί καιρό τώρα τους χριστιανούς.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι για να χρησιμοποιηθεί το όργανο ενός ανθρώπου για μεταμόσχευση, ο άνθρωπος αυτός λέγεται ιατρικά ότι είναι ζωντανός. Δεν είναι νεκρός. Πρέπει να είναι ζωντανός, πρέπει να λειτουργούν τα όργανα για να μπορεί να είναι εφικτή η μεταμόσχευση. Εάν λοιπόν πράγματι είναι ζωντανός, τότε δεν επιτρέπεται από το Λόγο του Θεού να επέμβουμε στο να θανατώσουμε τον ζωντανό άνθρωπο για να του πάρουμε τα όργανα ή και στον άνθρωπο ο οποίος αποδέχεται να πάρθουν τα όργανα του ενώ ακόμη είναι ζωντανός και γι' αυτόν υπάρχει πρόβλημα, είναι μια μορφή αυτοκτονίας. Όμως, ο Λόγος του Θεού μας λέει κάτι που είναι πολύ σοβαρό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Λέγει λοιπόν στην επιστολή του ο Ιάκωβος στο κεφάλαιο Β και το εδάφιο 26. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρό, ούτε και η πίστης χωρίς τον έργον είναι νεκρά. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι το σώμα χωρίς πνεύμα είναι νεκρό. Εδώ τώρα είναι κάτι που γεννάει αμφιβολίες και αμφισβητήσεις με βάση το Λόγο του Θεού. Πότε θεωρείται νεκρός ο άνθρωπος? Και εδώ βέβαια για να το απαντήσει κάποιος πρέπει να έχει ιατρικές γνώσεις, τις οποίες δυστυχώς εγώ δεν έχω, αλλά έχω συζητήσει και έχω ρωτήσει γιατρούς. Υπάρχουν δύο απόψεις. Υπάρχει μία κατάσταση στον άνθρωπο που λέγεται κόμα, που το άνθρωπος είναι φυτό. Εκεί υπάρχει και πνεύμα, υπάρχει και ζωή. Εκεί απαγορεύεται να επέμβεις, να τεμαχείς τον άνθρωπο και να του πάρεις τα όργανα του, γιατί ο άνθρωπος είναι ζωντανός. Βέβαια και οι γιατροί δεν το κάνουν αυτό. Υπάρχει όμως μια άλλη κατάσταση του ανθρωπίνου σώματος που λέγεται κλινικά νεκρός, όπου ο άνθρωπος έχει πεθάνει και ορισμένα σώματα διατηρούνται για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα σε λειτουργία με μηχανικό τρόπο, με μηχανήματα. Εκεί ισχυρίζονται οι γιατροί ότι ο άνθρωπος είναι κλινικά νεκρός, δηλαδή το πνεύμα του δεν λειτουργεί, δηλαδή δεν έχει πνεύμα ο άνθρωπος. Εδώ τώρα τι να πούμε. Έχει εμφανιστεί περίπτωση, να το πούμε αλλιώς, ανθρώπου κλινικά νεκρού να αναστηθεί, να αναζήσει? Άλλοι γιατροί λένε ναι, άλλοι γιατροί λένε όχι. Κάποιοι γιατροί λένε ότι υπάρχει εξέταση του ανθρωπίνου σώματος που διακρίνουν αν λειτουργεί ο εγκέφαλος, και βέβαια υπάρχει. Οπότε αν δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος, θεωρούν ότι δεν υπάρχει πνεύμα στον άνθρωπο. Γιατί το πνεύμα εκδηλώνεται με τον εγκέφαλο, με τη λογική. Αν δεν λειτουργεί, σημαίνει είναι κλινικά νεκρός, δεν μπορεί να ανανύψει, όπως λένε οι γιατροί, άρα λοιπόν εκεί μπορείς να πάρεις τα όργανα του και να τα χρησιμοποιήσεις για μεταμόσχευση. Δυστυχώς εγώ, παρόλο που έχω ενδιαφερθεί, το έχω ψάξει, έχω ρωτήσει αδελφούς γιατρούς, επιστήμονες, γιατί δεν είμαι όπως σας είπα, δεν μπόρεσα να βγάλω, για να είμαι ειλικρινής, με τα βεβαιότητος απάντηση, σωστή, κατά τη γνώμη μου, να ικανοποιήσει την ψυχή μου. Γι' αυτό ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας απαντήσει σε αυτό είναι ο Θεός και να προσευχόμαστε, αδέρφια μου, ο Θεός να μας φανερώσει τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα, εάν πράγματι είναι ο κλινικά νεκρός, είναι σώμα χωρίς πνεύμα, τότε και του αφαιρεθούν τα όργανα, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη μεταμόρφωση, με τη σωτηρία του ανθρώπου, δεν έχει καμία σχέση με την αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί όπου και να είναι το σώμα και όπως και να είναι, ο Θεός θα το αναστήσει. Δηλαδή αν κάποιος τραυματιστεί και του κοπούν χέρια πόδια που έχει συμβεί και ζει, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα πάει στον ουρανό επειδή δεν είναι ολόκληρο το σώμα του? Αυτό μάλλον δεν στέκει στη λογική ούτε τη δική μας αλλά ούτε το Ευαγγελίο. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, αν χωρίς χέρι πας στον ουρανό, έτσι λέει, καλύτερα να κόψεις το χέρι σου για να μην σκανδαλιστείς. Χωρίς μάτι, άρα αν σου λείπουν όργανα ή μέλη του σώματος, σημαίνει ότι δεν θα αναστηθείς, μη γέννητο. Αυτό δεν ισχύει. Το κρίσιμο ερώτημα είναι,
Αν ο κλινικά νεκρός είναι σώμα χωρίς πνεύμα. Σε αυτό εγώ απάντηση που να ικανοποιήσει την ψυχή μου, δεν έχω λάβει από κανέναν, αλλά αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω της άγνοιάς μου στα ιατρικά. Πιστεύω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε με αδελφούς γιατρούς, να το εξετάσουμε καλύτερα το θέμα και να έχουμε κάποια στιγμή κάποια απάντηση που να στηρίζεται στο Λόγο του Θεού που λέγει ότι σώμα χωρίς πνεύμα είναι νεκρό. Μόνο το σώμα που δεν έχει πνεύμα είναι νεκρό. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, δυστυχώς, αγαπημένοι μου αδελφοί. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Ματθαίος από την Πολωνία. Σας χαιρετώ, αδελφέ εν Χριστώ. Έχω μια ερώτηση. Στο Λόγο του Θεού είναι γραμμένο ότι ο δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία είναι στενός. Τι να κάνω για να μπω μέσα από τη στενή πύλη? Ναι, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού και μάλιστα ο Χριστός λέει: αγωνίζεστε, διασέλθετε δια της στενής πύλης, διότι στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί όμως στην αιώνια ζωή και στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι μια αλήθεια που δεν μπορούμε να την αφισβητήσουμε, ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Και τι σημαίνει αυτό? Και ολίγοι ευρίσκοντες. Ενώ είναι ευρεία η πύλη, φαρδιά η πύλη και πολλοί ευρίσκοντες και ευρύ χώρος η οδός που οδηγεί όμως στην απώλεια. Αυτό σημαίνει ότι όσοι θέλουν να ζώσει ευσεβώς θέλουν συνδιωχθεί. Το να κάνουμε το θέλημα του Θεού τις περισσότερες φορές είναι αντίθετο με το θέλημα της καρδιάς μας, με το θέλημα της σάρκας μας και με το θέλημα της λογικής μας. Δηλαδή ο άνθρωπος πώς παίρνει τις αποφάσεις του? Τις αποφάσεις του το παίρνει με αυτό που του αρέσει, άρα με την επιθυμία της σάρκας. Θα κάνω αυτό που μου αρέσει. Και ο Θεός λέει όχι, δεν θα κάνεις αυτό που σου αρέσει, θα κάνεις αυτό που αρέσει στο Χριστό. Θα κάνεις τα αρεστά ενώπιον του Κυρίου. Επίσης ο άνθρωπος πώς παίρνει απόφαση με αυτό που θέλω, θέλει η καρδιά, η ψυχή. Θέλω αυτό. Και ο Λόγος του Θεού τι λέει, ο Θεός τι λέει? Όχι, δεν θα κάνεις αυτό που θέλεις, θα κάνεις το δικό μου θέλημα, όχι το δικό σου θέλημα. Και τελικά ο άνθρωπος αποφασίζει με βάση αυτό που νομίζει, έτσι σκέφτομαι, με βάση τη λογική του, τη σοφία του. Ο Θεός όμως λέει όχι, δεν θα πράττεις με βάση τη σοφία σου ή τη λογική σου, αλλά θα πράττεις με βάση τη σοφία του Θεού, τη λογική του Θεού και το θέλημα του Θεού. Αυτό λοιπόν έρχεται σε αντίθεση το θέλημα του Θεού, είτε έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμία της σάρκας μας, δεν μας αρέσει, με την επιθυμία της καρδιάς μας, των οφθαλμών μας, δεν το θέλουμε, και με την αλαζονία του βίου μας, που, με το πνεύμα μας, το οποίο νομίζει άλλα από αυτά που θέλει και νομίζει ο Θεός. Είναι ένας αγώνας λοιπόν. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ βρεθώ αδόκιμος. Δηλαδή για να πράττω το θέλημα του Θεού πρέπει να δαμάσω τη σάρκα μου, να δαμάσω την καρδιά μου και να δαμάσω το πνεύμα μου. Δηλαδή να μην εισέρχομαι από τη φαρδιά πύλη που τη βρίσκουν όλοι, γιατί περπατάνε όπως τους αρέσει, όπως θέλουν και όπως νομίζουν, αλλά να εισέρχομαι κάθε μέρα δια της στενής πύλης που είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και το οποίο μας το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Δεν περπατάμε λοιπόν κάτι τις επιθυμίες μας, αλλά περπατάμε κατά το θέλημα του Θεού. Και έτσι λοιπόν, όταν έχουμε ένα ζήτημα να αντιμετωπίσουμε, όταν έχουμε ένα θέμα να πάρουμε απόφαση, εκεί σταματάμε και εξετάζουμε από ποια πύλη θα εισέλθουμε. Αν είναι από την φαρδιά πύλη, είναι αυτό που θέλουμε, αλλά δεν θέλει ο Θεός. Είναι αυτό που μας αρέσει, αλλά δεν αρέσει το Θεό. Είναι αυτό που νομίζουμε, αλλά δεν έχει την ίδια γνώμη ο Θεός. Τότε εισερχόμεθα από τη φαρδιά πύλη που τη βρίσκουν πολλοί και περπατάμε την ευρύχωρη οδό που οδηγεί όμως την αιώνια απώλεια. Αλλιώς, εάν κάνουμε όχι αυτό που μας αρέσει, αλλά αυτό που αρέσει το Θεό, ένας αγώνας, να δαμάσουμε το σώμα μας και το δουλαγωγήσουμε. Αν κάνουμε όχι αυτό που θέλει η καρδιά μας, θέλουμε, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός, να σαγώνας, να δαμάσουμε την καρδιά μας και το θέλημά μας,
στο θέλημα του Θεού και αν κάνουμε τελικά όχι αυτό που νομίζουμε, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός, που νομίζει ο Θεός, πάλι ένας αγώνας, γιατί πρέπει να δαμάσουμε το πνεύμα μας. Αυτό σημαίνει εισέρχομαι δια της στενής πύλης και περπατώ την τεθλιμμένη οδό, γιατί ενώ έχω εισέλθει, εάν δεν περπατάω στην τεθλιμμένη οδό που προκαλεί θλίψη μέσα μου, όταν δεν κάνω αυτό που μου αρέσει, αυτό που θέλω ή αυτό που νομίζω, αν δεν περπατώ λοιπόν στην τεθλιμμένη οδό, τότε δεν φτάσω στον ουρανό. Και μπορεί ο άνθρωπος να περπατάει στην τεθλιμμένη οδό και να το σκάσει και να πάει στη φαρδιά οδό, να αλλάξει δρόμο. Να αποφασίσει κάποια στιγμή να μην κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, να κάνει αυτό που θέλει αυτός ή οι άνθρωποι. Αυτό λέγεται αποστασία, δηλαδή απομακρύνεται ο άνθρωπος από το θέλημα του Θεού, από την τεθλιμμένη οδό, από την παρουσία του Θεού και πηγαίνει στον κόσμο που είναι η ευρύχωρος οδός που οδηγεί όμως στην απώλεια. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος πως ομολογεί αυτό που λέει ο Χριστός, αγωνίζεται να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Πώς τι ομολογεί για τη ζωή του, λέει, τον αγώνα των καλών ηγονίστη, να υποτάξω την καρδιά μου, το σώμα μου και, την ψυχή, και το πνεύμα μου στο θέλημα του Θεού. Το δρόμο μου ετελείωσα, δεν περπάτησα όπου ήθελα, αλλά περπάτησα στο δρόμο που ο Θεός είχε ετοιμάσει για μένα, προκαταβολής κόσμου, για να πράττω τα έργα τα αγαθά που ήταν προετοιμασμένα από το Θεό για μένα. Και τελικά την πίστη μου τη διατήρησα. Δηλαδή δεν έχασα την πίστη μου. Δεν έπαψα να πιστεύω στο Θεό, να εμπιστεύομαι τον Χριστό, να εμπιστεύομαι τα λόγια του και να περπατάω ακριβώς, μη ως άσοφος αλλά σοφός, στον δρόμο που ο Θεός έχει ορίσει για μένα, αγωνιζόμενος στον αγώνα που ο Θεός έχει προσδιορίσει για μένα. Αυτό σημαίνει, αγαπητέ φίλε Ματθαίο, από την Πολωνία, να περπατάμε την τεθλιμμένη οδό. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Να συνεχίσουμε και με μία ακόμη ερώτηση. Γεια σας και ο Κύριος να σας ευλογεί, από μία ανώνυμη αδελφή μας. Ευχαριστώ τον Χριστό για τη χάρη του, πάντα πίστευα στο Θεό και στο Χριστό και έχω αρχίσει να πηγαίνω εδώ και ένα μήνα στην εκκλησία. Θέλω να βαφτιστώ στο νερό σε 2 μήνες. Πώς θα καταλάβω πότε θα έρθει η σωστή ώρα? Εγώ νιώθω έτοιμη. Σας ευχαριστώ και ο Θεός να σας ευλογεί. Η αλήθεια είναι, να ξεκινήσω από το τελευταίο που λες, αγαπητή αδελφή μου, νιώθω έτοιμη. Ο χριστιανός δεν περπατάει με αυτά που νιώθει, γιατί αυτά που νιώθει μπορεί να τον κοροϊδέψουν. Μπορεί να είναι η επιθυμία της καρδιάς της, η επιθυμία της σάρκας ή μπορεί να είναι και η αλαζονία του βίου ακόμη, το πνεύμα. Άρα ποτέ δεν περπατάμε με βάση αυτά που νιώθουμε, αλλά περπατάμε με επίγνωση στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός λοιπόν τι θέλει, λέγει, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστο στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Το μετανοήσατε τι σημαίνει? Ότι έρχομαι σε επίγνωση της αμαρτίας μου. Καταλαβαίνω ότι όπως είμαι δεν έχω το Θεό μαζί μου. Και πηγαίνω στον Κύριο, εξομολογούμε τις αμαρτίες μου, μετανοώ για τις αμαρτίες μου, δηλαδή εξομολογούμε, τις φέρνω μπροστά στον Χριστό, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα τ' άλλο, έκανα αυτά τα πράγματα, Κύριέ μου και Θεέ μου, Ιησού μου, σε σένα αμάρτησα και στους ανθρώπους πιθανόν, και τα αμαρτήματά μου τα φέρνω σε σένα, τα εξομολογούμε σε σένα Χριστέ μου, και μετά κατά το λόγο του Θεού ζητάω το αίμα του Χριστού, επικαλούμενο στο όνομα του Χριστού, να με καθαρίσει από κάθε αμαρτία, και τότε ο λόγος του Θεού έρχεται, με καθαρίζει από τις αμαρτίες μου και με αναγεννάει. Και καθώς το γεγεμένο κτισαρκός είναι σάρξ, όταν με γέννησε η μητέρα μου, εκ θελήματος ανδρός και γυναικός, το γεγεννημένο τώρα, δια του πνεύματος, είναι πνεύμα. Καθώς με γέννησε ο Θεός, με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του Άγιο, εις ελπίδα ζώσα. Για μια κληρονομία αιώνια,
αμάραντο και αμίαντο πεφυλαγμένη στους ουρανούς εν το εσχάτω για τον τελευταίο καιρό. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να αναγεννηθώ πρώτα για να βαφτιστώ. Και πώς καταλαβαίνω ότι έχω αναγεννηθεί? Όταν ο Θεός με έχει ελευθερώσει από την αμαρτία μου. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες πρέπει να είμαστε για να πάρουμε απόφαση να κάνουμε το θέλημα του Θεού, πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, να βαφτιστούμε στο νερό, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η σάφεση αμαρτιών που θα δούμε. Άρα λοιπόν δεν παίρνουμε απόφαση να βαφτιστούμε στο νερό, αν προηγούμενα δεν έχει αλλάξει η ζωή μας. Δεν έχουμε ελευθερωθεί από τα πάθη μας, από τις επιθυμίες μας. Αν κάπνιζα να μου έχει κόψει ο Θεός το τσιγάρο. Όχι εγώ, ο Χριστός να μου έχει κόψει το τσιγάρο. Γιατί με συγχώρεσε και με ελευθέρωσε. Να με έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες, γιατί μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος. Να με έχει ελευθερώσει από άλλα δεσμά, μίσους, φθόνου, κακίας, μνήση κακίας. Δηλαδή να έχω, τα τάχω με ανθρώπους και να με τους έχω συγχωρέσει. Πρέπει λοιπόν να με ελευθερώσει ο Χριστός από τις επιθυμίες της σαρκός, από τις επιθυμίες της καρδιάς, των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου, για να μην έχω το φρόνημα του κόσμου, γιατί όποιος αγαπά τον κόσμο και τα εν το κόσμο, η αγάπη του Θεού σε αυτόν δεν υπάρχει. Και αυτό το κάνει μόνο ο Θεός όταν με αναγεννάει δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, εις ελπίδα ζώσα. Εάν λοιπόν, και όταν λοιπόν, διαπιστώσει ο άνθρωπος και εσύ αγαπητοί αδερφοί μου, ότι ο Θεός σου αφαίρεσε τις αμαρτίες, δεν καπνίζεις, δεν βρίζεις, δεν συζείς, δεν επιθυμείς άλλα πράγματα, αν διαπιστώσεις ότι άλλαξε η ζωή σου εντελώς, τότε όχι μόνο μπορείς, αλλά είσαι και υποχρεωμένη να βαφτιστείς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεσιν αμαρτιών. Συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου, πρέπει τώρα να τις πάρει ο Χριστός τις αμαρτίες σου και να τις ρίξει στα βάθη των θαλασσών. Γι' αυτό και στην επιστολή του προς Κολοσσαείς ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για το βάφτισμα εν ύδατη, περιγράφει λέγοντας. Στην επιστολή λοιπόν προς Κολοσσαείς, στο κεφάλαιο Β, δεύτερο κεφάλαιο και στο εδάφιο 9. Διότι εν αυτό το Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και εσείς είστε πλήρεις εν αυτό. Στον Χριστό μέσα κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος. Και εσύ όταν πας μες στον Χριστό είσαι πλήρης, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Είσαι ελεύθερος. Διαβάζω ξανά το 10. Και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας στον ουρανό και στη γη. Σε με δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Εις τον οποίον Χριστόν και εμείς και εσείς περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, που είναι ότι απεκδιθήκατε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Αυτό είναι το βάφτισμα. Απεκδίεσε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, τον πεθαμένο άνθρωπο τον απεκδίεσε. Πώς? Δια της περιτομής του Χριστού, που είναι να συνταφείς με ταυτού εν το βαφτίσματι, δια του οποίου βαφτίσματος, δια του οποίου Χριστού συνανέστητε, δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Άρα λοιπόν, αφού αναγεννηθεί ο άνθρωπος, εις ελπίδα ζώσα, εις νέα ζωή, και πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος των αμαρτιών της σαρκός αυτού, τότε είναι απαραίτητο αναγκαίο άμεσα να βαφτιστεί ο άνθρωπος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γιατί καθώς έγινε σύμμορφος του θανάτου του Χριστού, γιατί πέθανε για την αμαρτία, πρέπει να γίνει και σύμμορφος της ταφής του Χριστού για να αφαιθούν οι αμαρτίες του. Και όταν βγει από το νερό θα είναι και σύμφωνος της Αναστάσεως αυτού για να περπατάει μια νέα οδό, ζώσα, Αγία, ευλογημένη στο θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν στο ερώτημά σου πότε να βαφτιστείς, η απάντηση δεν είναι όταν νιώθεις έτοιμη, όταν είσαι έτοιμη. Και το είσαι έτοιμη
αποδεικνύεται σε σένα από τη ζωή σου. Αν έχεις ελευθερωθεί από τις αμαρτίες σου, τότε όχι μόνο μπορείς, αλλά είσαι υποχρεωμένη να βαφτιστείς εις άφεση αμαρτιών, καθώς λέει η Γραφή, ελευθερωθέντες από την αμαρτία, δουλωθέντες στο Θεό, και η πρώτη έκφραση δουλείασης στο Θεό είναι να κάνεις το θέλημά Του και να βαφτιστείς εν ύδατη. Και στη συνέχεια, σαν δούλη Θεού, να περπατάς στο θέλημά Του πλέον, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο, όχι πια σε ό,τι σ' αρέσει, σε ό,τι θέλεις ή σε ό,τι νομίζεις, αλλά στο τι αρέσει το Θεό, στο τι θέλει ο Θεός και στο τι νομίζει ο Θεός. Να είσαι λοιπόν δούλη Θεού, ώστε, κατά το λόγο του Θεού επαναλαμβάνω, ελευθερωθέντες από την αμαρτία και δουλωθέντες εις το Θεό, έχομεν τον καρπόρ μας εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Η πορεία λοιπόν του χριστιανού είναι συγκεκριμένη, καθώς κάθε χριστιανός έχει ταυτότητα. Και η ταυτότητά μας είναι: μετανοήσατε κατά το λόγο του Θεού πρώτον, και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών δεύτερον, και τότε θέλετε λάβει την επαγγελία του Πατρός, το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο υπεσχέθη ο Θεός και έλαβε ο άνθρωπος καταρχάς την ημέρα της Πεντηκοστής δια του Ιησού Χριστού, όπου ευαυτίστηκαν άπαντες εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Μπορείς λοιπόν μετά, αφού βαφτιστείς, να ζητάς και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και το τέταρτο είναι ο Απόστολος Πέτρος: διεμαρτύρετο να σωθούν από τη διαστραμμένη αυτή γενναία. Να βγεις από τον κόσμο, όχι να πας να κλειστείς σε ένα μοναστήρι προφανώς, να βγεις από τον κόσμο, γιατί ο Χριστός είπε: δεν παρακαλώ Κύριε να βγάλεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις αυτούς μέσα στον κόσμο εκ του πονηρού. Άρα λοιπόν είναι απόλυτη ανάγκη να βαφτιστείς εν ύδατη, να ζητήσεις στη συνέχεια το Πνεύμα το Άγιο, και ο Χριστός επί το Λόγο του Θεού θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και δύναμη, γιατί θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας, για να περπατάς στο θέλημα του Θεού, γιατί δεν μπορείς να αντέξεις τη χριστιανική ζωή αν δεν υπάρξει δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ιδιαίτερα στους καιρούς αυτούς τους κακούς που ζούμε τώρα, μπορεί ο χριστιανός να αντέξει. Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου τις έσχατες ημέρες ο χριστιανός των καιρών των κακών μπορεί να αντέξει. Να αντέξει από τη γενναία αυτή, να σωθεί από τη γενναία αυτή την πονηρά και τη διαστραμμένη. Σου εύχομαι κάθε ευλογία, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός να είναι μαζί σου και πάντοτε να προπορεύεται στη ζωή σου. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος, με τη χάρη του Χριστού, και εμείς σας ευχόμεθα μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε, κατά πάντα, στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.